Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 12 του μηνός 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης. Στην ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. 1-2-1-2, εντάξει Χρήστο μου. Ωραία. Μας έχουν βάλει εδώ 100 πράγματα, δεν μπορώ να συνοηθώ με τον αδερφό ημών Χρήστο Κιώση. Με οθόνες, με χαμός γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, pre-game σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή. Πολλά έχουμε που μας απασχολούν και ανακοινώσεις και αγώνες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βολή. Άσχετα αν στο ποδόσφαιρο και στο βολέι είναι φιλικά, στο μπάσκετ είναι κανονικό επίσημο παιχνίδι. Αυριανό στο Ιβανόφιο. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο και μία ή δύο συνεντεύξεις, παύλα συζητήσεις. Η δεύτερη είναι σίγουρη για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Τι γκολ μπήκε? ΑΕΚ Λαμία 0-0 στο 53. Μάλιστα, κύπελλο. Και η πρώτη σε λίγο, αν είμαστε λίγο τυχεροί, να επικοινωνήσουμε με Αθήνα. Τρόποι επικοινωνίας. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 545-26 και το mail της εκπομπής μας ανοιχτό. blueliberopapakiyahoo.gr. Χίλια συγγνώμη από το φίλο τον Ορφέα που εχθές μου στείλε, το είδα μετά. Email θα το διαβάσω σε πολύ λίγο, το χρωστάω από χθες. Λοιπόν, να διαβάσω αρχικά γιατί είναι σε περίπου μία ώρα αυτό. Σημαντικό ραντεβού με σημερινή ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10 για έκτακτη συνέλευση. Η ανακοίνωση κάλεσμα λοιπόν έχει ως εξής. Καλούμε για την Παρασκευή 12 του μηνός και ώρα 8 όλο το λαό του Ηρακλής, σύσσωμα στο Κατσάνιο για ανοιχτή γενική συνέλευση. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Επαναλαμβάνω, απόψε από τις 8 και μετά στο Κατσάνιο για όλο τον κόσμο του Ηρακλή να δώσει εκεί το παρόν για αυτή την έκτακτη γενική συνέλευση του Σύνδεσμου. Μη με κοροϊδεύετε για τη φωνή. Σας παρακαλώ, δείξτε επιοίκεια. Είμαι ένας ερωτικός τραγουδιστής που αντί να... Όχι λαϊκός, έντεχνα Χρήστο, έντεχνα. Αντί να τραγουδά σε κάποια, πώς τα λέγανε παλιά αυτά, πάλκο το λέγανε. Κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο, έτυχε, τι να κάνω, εδώ και κάποια χρόνια. Α, τώρα που είπα εδώ και κάποια χρόνια. Θα κάνω χιούμορ γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Χθες υπήρξε διευθυντής, Χρήστο άκου, σε ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης, που με ξέρει και χρόνια προσωπικά, έτσι, αλλά εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου. Και είπε ότι ναι, υπάρχει και μια εκπομπή για τον Ηρακλή που την κάνει ο Γιωργάκης, εγώ είμαι Γιωργάκης, τα τελευταία 3-4 χρόνια. Θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω κάποιον καθηγητή του στα μαθηματικά να μου πει τι βαθμό του έβαλε στο σχολείο. Αφού για τον ίδιο η ώρα για μπλε είναι εδώ και 3-4 χρόνια, εγώ πάω πάσο. Τι να πω τώρα, να πω όχι. Να πω ότι είναι από το 2006, όχι δεν θα το πω. Αυτό ας το πούν οι ακροατές μας. Εγώ δεν θα το πω. Τέλος πάντων. Για ακόμα μια φορά, εγώ εύχομαι καλή δύναμη. Γιατί άλλο ο διευθυντής και άλλο ο ρεπόρτερ. Και εύχομαι για ακόμη μια φορά καλή δύναμη στον Γρηγόρη τον Παπαγιαννάκη που χαίρομαι που έχει ξεκινήσει εδώ καιρό εκπομπές για τον Ηρακλή, άσχετα αν αυτές είναι μόνο Σαββατοκυριακό, 9 με 11 το πρωί. Εμείς αγαπημένοι είμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε και δεν έχουμε κανένα θέμα. Άλλοι έχουν θέματα και άλλοι προσπαθούν να μειώσουν κάτι που δεν μειώνεται ποτέ. Τέλος. Άντε πάμε παρακάτω. Την καλησπέρα στην Αναστασία που μας ακούει, την καλησπέρα και στο φίλο τον Ορφέα, που χρωστάω το μήνυμά του, το mail του από χθες. Ο Ηρακλής γράφει με την κατάλληλη στήριξη του κόσμου του φέτος ανεβαίνει ποδόσφαιρο και μπάσκετ και η μεγάλη μερίδα του κόσμου που λείπει από το γήπεδο καλό είναι να επιστρέψει από φέτος και όχι να, να περιμένει την άνοδο για να πάει. Χίλια χρόνια Ηρακλής, συλληπιτήρια στην οικογένεια της Ελπίδας και κουράγιο. Να σε καλά, Ορφέα μου. Επαναλαμβάνω, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr. Η σημερινή είδηση για το ποδόσφαιρο
και για τη Β' Εθνική γενικότερα να φέρει την ημερομηνία. Έχουμε ημερομηνία. Δεν μπορώ να πω ότι θα γίνει και πράξη, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά έχουμε ημερομηνία. Το 7 Οκτωβρίου έγινε 14, το 14 έγινε 21, το 21 σήμερα στο ΔΣ πρωί-πρωί εκεί στην Αθήνα έγινε 28. Κάποτε λέγαμε, έχει γούστο να κάνουμε πρεμιέρα με την παρέλαση. Είδες πως τα έφερε, Χρήστο μου, η ποδοσφαιρομάνα αυτή η χώρα, είδες. 28 του μηνός λοιπόν, 27-28, γιατί μπορεί να έχει κανένα μάτς και το Σάββατο, δεν ξέρω. Θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Λογικά Κυριακή 28 με την παρέλαση θα πάμε στο Καφτατζόγλιο για να δούμε Ηρακλής Ηρόδοτος. Αύριο θα πάμε στο Καφτατζόγλιο για να δούμε Ηρακλής Απόλλων Σμύρνης. Είναι να βγει και μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ, την περιμένουμε. Εν όψη του αυριανού αγώνα και κάποιων λεπτομεριών που θα δώσει στη δημοσιότητα. 4:30 αύριο το πρώτο ραντεβού. Στη συνέχεια δίπλα στο Ιβανόφιο στις 6 ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την Καρδίτσα για την δεύτερη αγωνιστική της Α2 ανδρών στο μπάσκετ. Υπάρχει στις 6 και φιλικό στη Μίκρα όπου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την Κομωτινή. Όλα αυτά αύριο στα 3 μεγάλα αθλήματα. Ο κόσμος θέλει να δει την ομάδα πρώτη φορά φέτος στο Καφτατζόγλιο και νομίζω θα δώσει το παρόν. Στις 4:30 και αργότερα φυσικά θα γεμίσει το Ιβανόφιο για το μάτς με την Καρδίτσα για να κάνει το 2-2. 27-28 λοιπόν η Σέντρα και θα επιχειρήσουμε ξανά, Χρήστα μου, θα επιχειρήσουμε ξανά. Κάναμε ήδη μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε στον αέρα με τον κύριο Λεωνίδα Λεουτσάκο, τον πρόεδρο της Football League, μήπως και μας δώσει λεπτομέρειες από αυτό που αποφασίστηκε σήμερα, να μάθουμε περισσότερα. Και μαζί με αυτό πάνε πακετάκι και οι αδειοδοτήσεις όσον αφορά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ως 18 του μηνός για τις ομάδες της Football League. Ίσως πάρει βέβαια και αναβολή αυτό, θα το δούμε. Ίσως πάρει και αναβολή γιατί το πρωτάθλημα πάει πιο πέρα. Γι' αυτό και θέλω να έχουμε σε λίγο τον κύριο Λεωτσάκο. Μου είπε να τον παλέψουμε. Αρχίζουμε να το παλεύουμε ήδη. Προφανώς είναι σε κάποιο ραντεβού. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω τη σημερινή είδηση. Δεν μπορώ να μην την πω. Δεν γίνεται. Που αφορά τους 28 Μαρινάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Βέβαια στο όλοι οι υπόλοιποι υπάρχει μια λίστα εδώ και θα πω ακριβώς τι συμβαίνει, τι συνέβη σήμερα. Το Συμβούλιο, διαβάζω το θέμα όπως έχει, εφετών Αθηνών υπό την Προεδρία της Άννας Φωτοπούλου Ιωάννου αποφάσισε να κάνει αποδεκτή την πρόταση του εισαγγελέα Περικλή Δράκου για την υπόθεση της κακουργηματικής αλλίωσης αποτελεσμάτων αγώνων και της πλημεληματικής σύστασης συμμορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αναμένεται να αποσαφινιστεί, συγγνώμη, για ποιες κατηγορίες παραπέμπονται οι κατηγορούμενοι, καθώς άλλοι εμπλέκονται μόνο στη σύσταση συμμορίας, ψηλοπράγματα Χρήστο, άλλοι μόνο για αλλίωση αποτελεσμάτων και άλλοι και για τα δύο. Θέλεις να σου πω κάποια ονοματάκια, Χρήστο μου, και στους αγαπητούς ακροατές μας και στις ακροάτριες και στους φίλους του Ηρακλή που είναι μέσα στους 27, που πλέον θα δικαστούν, που πλέον είναι πολύ σοβαρό, δεν είναι το έβγαλα από το μυαλό μου και το είδα στον ύπνο μου. Λοιπόν, Θόδωρος Κουρίδης, 0-1 η Λαμία στο κύπελλο απέναντι στην ΑΕΚ στο 64. Πάω το φιλαράκι μου το βάλε, ο Ντένις. Ντένις Επστάιν, 0-1. Παίζει μπάλα ακόμα. Του πάντα μπλε, ρε φίλε. Του πάντα μπλε. Τι να κάνω. Κάτσε να το δούμε. Καλό. Θόδωρος Κουρίδης, σας λέει κάτι? Το θυμάστε τον κύριο Κουρίδη το 2011 που ήταν το δεξί χέρι του Σοφοκλή Πυλάβιου και ρίξανε αγκαλίτσα τον Ηρακλή για να κρατήσουν παράνομα τον Αστέρα Τρίπολης. Τότε που έλεγε ο Κουρίδης, μα πώς θα ανοίξουμε τους φακέλους των ομάδων? Να κάνουμε κακό? Ένα το κρατούμενο. Πάμε στο δύο το κρατούμενο. Κατεβάζω εγώ τη λίστα. Κατεβαίνω. Μήπως βρω κάτι ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Και πάω που πάω. Γιάννης Κομπότης. Παέλε Βαδιακός, γράφει η παρένθεση. Θυμάστε μήπως
τι έγινε στην περσινή ψηφοφορία του καλοκαιριού υπέρ της παέλευα 200, Χρήστο μου. Που σχεδόν όλες οι ομάδες ψήφισαν να παραμείνει στην κατηγορία η παέλευα 200 του Γιάννη Κομπότη, που σήμερα είναι ξανά στη λίστα «Πέφτω από τα σύννεφα». Το λέει ένας φίλος μου εκπληκτικά. «I fall down from the...» Κοίτα που ξέχασα πώς είναι το «from the clouds». Ε, καλά δεν το μετέφρασα. «I fall down from the clouds». «Πέφτω από τα σύννεφα», που είναι και ο Κουρίδης και ο Κομπότης στη λίστα. Μπορεί κάποιος όλα αυτά να τα κυνηγήσει, να τα διεκδικήσει από τον Ηρακλή. Μακάρι να το κάνει. Γιατί το καλοκαίρι ξεκίνησε κάτι, μπήκανε νομικοί. Μακάρι να συνεχιστεί και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Μέχρι την όποια δικαίωση υπάρχει. Και όταν λέμε την όποια δικαίωση δεν εννοούμε ένα χτύπημα στην πλάτη. Ναι Ηρακλή, έχεις δίκιο. Δεν είσαι γραφικός πλέον. Ναι, σε αδικήσαμε Ηρακλή. Και το 11... και το 17. Τα λέμε για δικαίωση, τα λέμε και οικονομικά. Γιατί όπως λέγαμε και χθες, φέρτε πίσω όλα αυτά που του πήρατε. Γιατί αυτό που πάει να κάνει τώρα ο Βασιλιάδης είναι να το αντισταθμίσει το πράγμα. Πάρτε 2-3 κρατικές χορηγίες να μην φωνάζετε. Φέρε πίσω και τις δύο κατηγορίες που στέρισες. Φέρε πίσω και τα περιουσιακά στοιχεία τους ποδοσφαιριστές που χάθηκαν. Φέρε πίσω και τις ακαδημίες που χάθηκαν. Φέρ τα όλα. Και πολλά λεφτά φυσικά. Έσοδα, τηλεοπτικά κτλ. There is no doubt you're in my heart now. Καλησπέρα Βαγγέλη μου. Όποτε θέλουν να ασχολούνται με τον Ηράκλη, όσοι ασχολούνται. Όποτε θέλουν. Το ξέρεις χρόνια τώρα. Αλλά ο συγκεκριμένος που είπε για τα 3-4 χρόνια, ξέρει πόσα χρόνια είναι η εκπομπή, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα πέσουμε στο επίπεδο. Καθόλου. Στο μπάσκετ να θυμίσουμε την αγωνιστική μαζί με το παιχνίδι απέναντι στην Καρδίτσα. Στο ρεπορτάζ που για ένα προσωπικό θέμα πέταξε γρήγορα, πήγε η Γαλλία και ξανάρχεται ο Ρονάλντας Ρουτκάουσκας. Η ομάδα κατά τα άλλα δεν έχει κάποιο πρόβλημα, θα είναι ok για την αυριανή μάχη. Αύριο στις 6, θυμίζουμε, έχει αλλάξει η ώρα, 4.30 το ποδόσφαιρο, 6 το μπάσκετ. Στο Ιβανόφιο, στα υπόλοιπα Χαρίλαος Τρικούπης, Ευρώπη Πευκοχωρίου, η οποία κέρδισε τον Ερμιαγιά στην πρεμιέρα 76-73. Από την Κλειδαρότρυπα μπήκε η ομάδα από το Πευκοχώρι, γιατί δεν κατέβηκε στο πρωτάθλημα η ομάδα των Τρικάλων, θυμίζω. Ιωνικός Νικαίας Καστοριά, Καβάλα Απόλλων Πάτρας, Κόρυβος Μαρούσι, Ιπποκράτης από την ΚΟ με το Ψυχικό, Διαγόρας Δριοπηδέων Εθνικός, Ερμής Αγιάς Αμίντας. Αυτή είναι η αυριανή δεύτερη αγωνιστική. Το καλοκαίρι βέβαια υπήρχαν άλλοι που καταδικάστηκαν, και Μποροβίλος και Κομπότης και οι υπόλοιποι που καταδικάστηκαν, γιατί εδώ είναι να δικαστούν. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά και η είδηση σημερινή ότι πάνε για δίκη είναι πολύ πολύ σοβαρή. Ποιος ασχολείται, έτσι. Όλα αυτά, αν μαζευτούν σε ένα φάκελο, είναι εκατομμύρια για τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. Το έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές και μέσα στο καλοκαίρι. Τότε που ο Ηρακλής και ο ΓΣΣΜ και από το Ιδρυτικό Σωματείο είχαν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες και επαναλαμβάνω, μακάρι να συνεχιστούν με τα νομικά επιτελεία που τις αναλαμβάνουν. Μήπως και μπορέσει να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Έτσι όπως πήγε το πράγμα
Πέρα από το αυριανό φιλικό, καταλαβαίνετε ότι ο Ηρακλής θα δώσει κι άλλα και ήδη κανονίστηκε για το επόμενο Σάββατο με την Δόξα στη Δράμα. Προγραμματίστηκε στο να βρω και την ημερομηνία, 20 του μηνός, στις 7 το απόγευμα. Φιλικό παιχνίδι λοιπόν, Δόξα Δράμας Ηρακλής. Πολύ δυνατό τεστ. Έχω την αίσθηση ότι πέρα από το αυριανό που ο Απόλλων, όπως και να έχει, μια ομάδα Super League, έχει ένα budget που κοστίζει περισσότερο από αυτό του Ηρακλή προφανώς για την ομάδα Super League και θα είναι ένα καλό τεστ, άσχετα αν είναι τελευταία ομάδα αυτή τη στιγμή και φαβορή για τον υποβιβασμό, αλλά και η Δόξα είναι μια από τις ομάδες που υποτίθεται θα διεκδικήσουν πράγματα φέτος στην, ξανά το υποτίθεται το βάλα, θα διεκδικήσουν πράγματα στην Β' Εθνική. Οπότε αύριο 4.30 με τον Απόλλωνα, το άλλο Σάββατο στις 8, στις 8 είπα, συγγνώμη, στις 7, 20 του μηνός, το φιλικό με την Δόξα στη Δράμα, θα είναι και η πρώτη εκδρομούλα αυτή ευκαιρία. Γεια σου Μπάμπη. Καλησπέρα λέει στο mail του, πρόσφατα ανακαίνισα τα Airbus μου και έχω κρατήσει τα παλιά καθίσματα. Αν τα πάω στη Μίκρα παίρνω διαρκείας. Γιατί όχι, γιατί όχι. It's always sunny in Los Angeles. Μας έχει τρελάνει αυτός ο Μπάμπης. Το έχουμε, είμαστε έτοιμοι. Μία μας ακούει από τη Σανγκάη, μία από το Μιαμάρ, μία από το Los Angeles. Τι πράγμα είναι αυτό, τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα μιας και το αναφέρει, για να ακούσουμε το σημερινό. Είναι το τρίτο στη σειρά σποτάκι, βίντεο που είναι εκπληκτικό. Οπτικά δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε γιατί ραδιόφωνο είμαστε, αλλά ας το ακούσουμε. Ήρα. Έλα. Όχι εσύ. Ήρα, Ήρα, σ' αγαπώ. Ανδρέα. Δεν θα με καλοπιάσεις έτσι. Τόσα χρόνια φίλοι, πρώτη φορά μου το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, σου αρέσει αυτή η κατάσταση. Ναι, θεωρώ ότι είναι καλύτερα έτσι. Δεν σε πονάει. Με πονάει, πονάει το μυαλό μου. Ήραολε, ήραολε, να χαμένα να αργυλέ. Ποιο να αργυλέ, βρε Ανδρέα μου, δεν έχουμε καναπέ. Άιντε. Πίτσα. Αν έχει μαξιλάρια και τέσσερα πόδια, φέρε. Έχει καραμπόκι. Ρε τι τραβάει η Ήρα. Γιατί η πρωταγωνίστρια λέγεται Ήρα, έτσι, Ήρα Κατσούδα η ηθοποιός. Μετά το διάλειμμα θα πούμε περισσότερα. Θα δείτε, θα ακούσετε μάλλον. Αυτό το θα δείτε που λέμε καμιά φορά στο ραδιόφωνο, φοβερό δεν είναι? Μείνετε εδώ για να δείτε. Τι να δούμε ρε φίλε? Σ' ακούμε. Τέλος πάντων, και εγώ το λέω καμιά φορά. Κακός, πρέπει να το διορθώσω. Τι τραβάει η γυναίκα και τον καναπέ της πήρανε και την έβαλε σήμερα να τρώει πίτσα στο σχετικό βίντεο από το πάτωμα. Δεν κακό, βάλτε και δυο μαξιλάρια ρε παιδιά. Βάλτε και δυο μαξιλάρια. Χαίρομαι πάντως γιατί αυτό έχει πιάσει τόπο και το είπα και χθες, το είπα και προχθές, είναι εντυπωσιακό το πώς έχει αγκαλιαστεί από όλη την Ελλάδα και διαφημίζεται ο Ηρακλής, κακά τα ψέματα, προβάλλεται. Γιατί τα αθηναϊκά sites και, αλλά μην πω μόνο για τα αθηναϊκά και για εδώ, για τα μέσα και τα λοιπά, για να ασχοληθούμε με τον Ηρακλή κάτι πρέπει να γίνει. Συνήθως κάτι κακό πρέπει να γίνει για να ασχοληθούμε με τον Ηρακλή. Τουλάχιστον αυτή τη φορά έγινε κάτι καλό και ασχολούνται. Και αυτό είναι νίκη. Είναι νίκη του τμήματος marketing, του εμπορικού, της ΠΑΕ, του όλων τέλος πάντων που είχαν την ιδέα, την έμπνευση και ακόμα μια φορά μπράβο τους για αυτό που προχωρούν. Και θα γίνουν και άλλα. Αυτό είναι το τρίτο, αλλά όχι τελευταίο από ό,τι ενημερώνομαι. Τώρα εδώ πληροφορίες μου λένε ότι το Πευκοχώρι έχει γάτα τεχνικό διευθυντή, γι' αυτό και τα κατάφερε. Και κάνε μπαμ μπαμ αυτό που έκανε στην Α2. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Επανερχόμαστε με κάτι ωραίο. Θα ακούσετε, όχι θα δείτε, θα ακούσετε. Επιστρέψαμε μετά τις απαραίτητες διαφημίσεις εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Συνεχίζετε να στέλνετε εφόσον επιθυμείτε τα μηνύματά σας. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και blue-libero-papaki-yahoo.gr για το mail μας. Τώρα για το επόμενο μας θέμα, για την επόμενη καλεσμένη, θέλω να της πω ένα γεια. Χωρίς τίποτα άλλο. Μπορώ να σου πω ένα γεια? Πες μου ένα γεια. Σου λέω ένα γεια. Μπορώ να σου το πω γεια με τον δικό μου τον τρόπο?
Για πες το, για να δούμε. Περίμενε, περίμενε. Δεν μου λες. Πώς αισθάνεσαι που τόσοι πολλοί φωνάζουν το όνομά σου? Αχ, είμαι συνηθισμένη. Ξέρεις, το σπίτι μου είναι στις 40 κλεισιές, οπότε πολύ συχνά πηγαίνει. Γυρνάς συνέχεια, λες ρε παιδιά, τι θέλετε πάλι. Τι? Γυρνάς συνέχεια, λες ρε παιδιά, τι θέλετε πάλι και με φωνάζετε. Τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Δεν του αφήνω, ρε παιδί μου, να χαίρονται. Τι να κάνω. Το απολαμβάνεις. Το απολαμβάνεις. Ναι, ρε παιδί μου, πλέον σχεδόν δεν δίνω σημασία. Συνεχίζω και χλωρινό να τον μπάνιο. Δηλαδή, πώς θα το πω. Είπα να του αυξήσω λίγο, γιατί. Ναι, ναι. Αυτό το ήρα το ακούς κάθε μέρα από το φιλαράκι σου. Το είδαμε και σήμερα στο νέο εκπληκτικό βίντεο. Και λέω να. Από ήρα με λένε. Το ξέρω. Ναι. Και λέω να του αυξήσω. Γι' αυτό έβαλα το ηχητικό. Για κατάλαβε, θα νιώσει καλύτερα. Ότι το λένε πολύ περισσότερο. Πάρα πολύ καλά έκανε. Πάρα πολύ καλά έκανε. Τι κάνει? Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλά τι να κάνω. Εδώ, εσύ, πες μου τα δικά σου. Τι χώνεψε τι πίτσες? Καλά, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι άργησα, αλλά ναι, όλα καλά. Ναι, τώρα, ού, να ήταν κι άλλες. Ας 12 πίτσες έχω φάει από τότε. 12. Δεν μπορώ, είμαι και κρυωμένος να γελάσω. Πόσες φορές το γυρίσατε αυτό για να φάσω όλες αυτές τις πίτσες? Να κάνε τίποτα, μπαμπάμ. Μπαμπάμ, ναι, είναι έτσι. Εντάξει, με τον Ανδρέα τους ή άλλους. Η πίτσα ήτανε. Έχετε χημεία με τον Ανδρέα, δεν σας φοβάμαι. Ναι, με τον Ανδρέα συνεργαζόμαστε και χρόνια, ναι, εντάξει, και με τους διαλόγους και όλα αυτά τα βρήκαμε. Οπότε ήταν πολύ γρήγορο, μπαμπάμ. Και μας βγήκε έτσι φυσικά. Αν δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι είμαστε εμείς τώρα και τι λέμε, μιλάω με την Ήρα την Κατσούδα, την φοβερή και τρομερή που έχει κάνει όλο το Πανελλήνιο να γελάει καθημερινά. Μαζί με τον Ανδρέα. Ανδρέα τον Πασπάτη. Τον Πασπάτη, φυσικά. Και είναι αυτό που σου λέω, Ήρα μου, στην κυριολεξία, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι, αλλά και στα social media και στα αθλητικά site όλης της Ελλάδος, γίνεται χαμός. Ναι. Γίνεται αλήθεια. Χαμός. Ναι, βεβαίως. Ωραία, πολύ χαίρομαι. Είναι λογικό, γιατί να σου πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά τώρα είναι και τρομερό το κόνσεπτ του Ηρακλή. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό δηλαδή. Καταρχάς, από μόνο θέλω του να σε ρωτήσω. Έχω βασικές ερωτήσεις. Θέλω τη βοήθειά σου. Πρώτον, πού κάθεσαι αυτές τις μέρες? Πού κάθομαι? Ναι. Γιατί καναπέ δεν έχεις από ό,τι είδαμε. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε, παίζουμε γενικά καρέκλα, παίζουμε οκλαδόν, παίζουμε τιμωρία στη γωνία. Εντάξει, υπάρχουν. Κάπως θα κουσοπαλώνουμε, ρε παιδί μου, αλλά ο καναπές είναι ένα πρόβλημα. Καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να ράξεις. Μα. Δεύτερη ερώτηση. Ο καναπές ήταν καλός ή ήταν για πέταμα? Ήταν καλός. Σε καλή κατάσταση ήταν. Κοίταξε. Καλή κατάσταση και να σου πω κάτι. Δεν έχει σημασία. Πριν πας στο καναπέ, πρέπει να ρωτήσεις τον άλλον. Ναι. Εσένα ο Ανδρέας έγραψε. Σε έγραψε ο Ανδρέας. Βέβαια, παιδιά, να παίρνετε καναπέ. Μην αρχίσετε και παίρνουμε ράντοκ τώρα καναπέ δεξιά και αριστερά. Με συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του καναπέ. Με φιλικές διαδικασίες, με συνοπτικές διαδικασίες, αυτό ρε παιδί μου, να υπάρχει μια υπευθυνότητα κοινωνική. Να σε ενημερώσω ότι ήδη στην Παϊρακλής έχουν φτάσει καναπέδες από τους οπαδούς του Ηρακλή που το είδαν και πήγαν. Πόσοι? Δεν ξέρω, αριθμό δεν έχω. Η πρώτη... άμα δεν ξέρεις να μην μου λες. Έφτασαν οι πρώτοι, θες και νούμερο τώρα. Τρίτη ερώτηση. Πόση ώρα τον κυνηγούσες? Ποιον, τον Πασπάτη? Ναι. Η αλήθεια είναι αρκετή. Αρκετή ώρα, έτσι. Και αυτός ναι, κουβαλούσε και τον καναπέ. Ήσουν και σκέτη, δεν κουβαλούσε τίποτα. Κοίταξε, επειδή εκείνη τη μέρα κάναμε και άλλα γυρίσματα και έρχονται και άλλα βίντεο, ναι, μην βιαστούμε να το κρίνουμε αυτό, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Όχι, όχι, όχι. Όλοι κουραστήκαμε. Τι τον περιμένει, δεν ξέρω, τι τον περιμένει. Τι αυτό, άλλο τον μόνο περιμένει. Αυτό λέω, ότι η κούραση ήταν έτσι αμφίδρομη. Τέταρτη ερώτηση. Και αυτή ίσως είναι η πιο σοβαρή που έχω να σου κάνω. Έλα. Γνώριζες ότι στον ποδοσφαιριστή, τον Μιχάλη τον Γιαννίτση, που τον φιλοξενήσαμε εδώ επίσης πρόσφατα. Ναι. Που του είπες πάνε βάλε καναγκολάκι, γνώριζες ότι, είναι αμυντικός? Δεν έχω ιδέα. Δεν ήξερα ότι τον λένε Γιαννίτση. Ναι. Δεν ήξερα ότι ήταν αμυντικός. Δεν είχα ιδέα ότι ίσως δεν μπορεί να βάλει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, όχι. Ήταν απλά με καταλαβαίνεις. Ήταν πάνω στο κυνηγητό, ρε παιδί μου. Δεν σε κατηγορώ. Δεν σε κατηγορώ. Απλά ήταν είναι αμυντικός το παλικάρι. Δηλαδή, του λες πάνε βάλε ένα γκολάκι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι. Είναι πολύ καλό να είσαι αμυντικός σαν άνθρωπος. Επιθετικός ο άνθρωπος αρχίζουν τα προβλήματα, κατάλαβες. Οπότε καλά κάνει ο κύριος Γιαννίτσης και είναι αμυντικός. Ναι. Καλό κάνει για την ιδιοσυγκρασία του κυρίως. Έτσι. Πάντως τον είδαμε, κατάλαβες, εκεί. Μια χαρά σου την είπε, έτσι. Σε άρπαξε εκεί κανονικά.
Εκεί ήταν που από αμυντικός έγινε λίγο επιθετικός. Κατάλαβε τώρα. Παίξαμε λίγο στο όριο. Αυτό. Ναι. Να πω, δεν ήξερα εκεί τίποτα, δηλαδή ναι. Είναι φοβερό πάντως, γιατί εντάξει, εσύ πού να ξέρεις, αλλά είναι φοβερό το ότι το σενάριο έλεγε δεν αυτό. Δεν μπορεί να βάλει μόγκ. Το... Δεν μπορεί, μπορεί. Μπορεί να κατέβει σε ένα κόρνερ, να πάει μια κεφαλιά να βάλει ένα γκολ. Το έχει κάνει ποτέ. Φαντάζομαι πως ναι. Με τη φανέλα του Ηρακλή δεν θυμάμαι. Μπορεί να βάλει τώρα αύριο. Αύριο έχουμε παιχνίδι. Φιλικό βέβαια. Αλλά... Άμα βάλει αύριο, μιλάμε για τρελογούρι τώρα. Άμα βάλει αύριο, θα γίνει σπανό στο γήπεδο με το ονοματεπώνυμό σου. Σε που το. Το θυμούσα, όχι επίθετα. Είπα ονοματεπώνυμο γιατί το όνομά σου ούτως ή άλλως είναι σε πολλά πανό και σε πολλές φανέλες και σε πολλά κασκόλ. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, με αγαπάτε να γνωρίζεστε πάρα πολύ καιρό τώρα. Ότι δηλαδή, αγαπάμε, σε αγαπάμε. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό. Είναι ωραία, μου αρέσει αυτό. Ναι. Πες μου λίγο, αν και δεν πρόκειται να τη σοβαρέψουμε ποτέ την κουβέντα και μου αρέσει αυτό. Πώς προέκυψε όλο αυτό με τους καναπέδες, με το κόνσεπτ. Εντάξει, εσάς σας ξέρουμε και εγώ και ο κόσμος αρκετός. Σε έχει παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές, έχει γελάσει πάρα πολλές φορές μαζί σου. Με αυτά που λες κυρίως, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Καλή σταμάτα, ναι. Ναι. Και πώς έγινε όλο αυτό με Ηρακλή, τι φάση? Κοίταξε, η ιδέα ήταν του Ηρακλή, έτσι. Είναι η καμπάνια του Ηρακλή ουσιαστικά. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε αυτή η καμπάνια του Ηρακλή, να σου πω, γιατί αυτό είναι θέμα του Ηρακλή. Ότι ξεκίνησε με τον καναπέ σας και όλο αυτό. Και να το πάρει στο πράγμα. Είναι και για καλό σκοπό, έτσι. Βέβαια, να τα λέμε και αυτά είναι και για καλό σκοπό. Από εκεί και πέρα, μας πρότειναν να συνεργαστούμε στο επίπεδο του βίντεο, δηλαδή και των διαλόγων του βίντεο και του παίξηματος. Και το κάναμε, γιατί ο Ανδρέας είναι παλιός παίκτης του Ηρακλή, μην ξεχνάμε. Εμένα με λένε Ήρα, με ένωσα με τις ψυχές. Γινότανε δηλαδή να πάμε αλλού, δεν γινότανε. Όχι, παιδί μου, ήταν συμπαντικό, κατάλαβες. Δεν γινότανε όλα. Να παίξει κάποιος άλλος. Από αυτή την άποψη και εμείς λέμε δεν γίνεται. Πρέπει να συνεργαστούμε. Και συνεργαστήκαμε. Έχω παράπονο όμως. Γιατί? Εκτός και αν είναι στα επόμενα βίντεο, μη μου απαντήσεις αν είναι στα επόμενα βίντεο. Προφανώς δεν θα σου απαντήσω τίποτα. Να βάλεις κι εσύ ένα μπλουζάκι του Ηρακλή τώρα. Ήρα χωρίς μπλουζάκι δεν γίνεται. Δεν θα απαντήσω τίποτα. Δεν θα απαντήσω τίποτα, εντάξει. Δεν ξέρω κάτι, απλά ήταν τώρα φλασιά έφαγα, να ξέρετε. Ναι. Εντάξει, πάντως εγώ μπλουζάκι έχω, Ηρακλής. Αυτό έλειπε να μην είχες με αυτό το όνομα. Αυτό έλειπε να μην μου δίνανε. Είναι τώρα και αυτό. Σοβαρά μιλάμε. Είναι και αυτό. Τις 40 κλεισιές τις βλέπεις καθόλου ή λόγω δουλειάς? Κοίταξε, λόγω δουλειάς δεν τις πολύ βλέπω, αλλά όταν είμαστε Θεσσαλονίκη αυτές βλέπω. Στο γήπεδο πότε θα έρθεις να ακούσεις το όνομά σου και να σηκωθείς με υπερηφάνεια να πεις πόσοι χιλιάδες τώρα μου λένε, με φωνάζουν? Κοίταξε, θα δούμε, διότι έχω και εγώ διαρκεία, αφού έδωσα με το Στανιό και εγώ καναπέ, καταλαβαίνεις, θα πάω και εγώ το διαρκεία. Την πίτσα μου, την τρως κάτω στο πάτωμα, δεν θα πάρεις ένα διαρκεία, σου αξίζει. Μπράβο, δηλαδή και αυτή η μέση μας να τρώμε κάτω, οπότε το διαρκεία μου το έχω, οπότε σε κάποιο αγώνα θα έρθω, παιδιά, θα εμφανιστώ, απλά μόνο να μην έχω παράσταση. Αυτό, γιατί δεν μπορώ να το αναβάλω και να πω sorry, δεν μπορώ να παίξω σήμερα πάνω από το μάτς, κατάλαβες? Αν είσαι μόνιμα τα Σαββατοκύριακά σου είναι full, είμαστε δύσκολα. Αν έχεις κανένα ρεπουδάκι, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρούμε τώρα κάποια τρύπα, θα το συζητήσουμε όλοι μαζί εκεί και θα βρούμε και πότε θα έρθουμε. Να κάνω βέβαια σε αυτό το σημείο και μια αποκάλυψη που με βοήθησε σε αυτό ο αδερφός Σιμών απέναντί μου, ο Χρήστος Οκιώσης, που μου θύμισε ότι η Ήρα μας είναι και Ήρα μας και στο Λίμπερο 107,4, γιατί πριν καιρό. Θα μου πεις εσύ πόσο καιρό. Ήσουν εδώ πρωινή τύπησα με έναν παλαβιάρι, τον Batman που έχουμε εδώ τα πρωινά, έτσι. Ναι, ξεφόμουν και έτσι κάναμε παρεάκι με τον Batman, κάναμε καραγκιαστάκι και τέτοια, δεν ήμουν μόνο με τον Batman. Αλλά με τον Batman, με τον Batmanίδη συνεργαζόμαστε και είμαστε φίλοι έτσι πολλά χρόνια και έχουμε κάνει και διάφορα project μαζί, καλλιτεχνικά. Οπότε, ναι, πολλές φορές, τι να σου πω, άμα γύριζα εγώ από έξω, ήταν και πολύ πρόερε, παιδί μου, το πράγμα. Ήταν και ο Batman έτσι, γιατί δεν διαρκόμουν και κάναμε μαζί κουμπί. Α, στο κατευθείαν. Ναι, ρε. Α, τι να κάνουμε, πρόβες, τι να κάνουμε. Σε αυτή την καρέκλα κάθομαι τώρα που σου μιλάω, το ξέρεις αυτό. Στην από μέσα, στη δεξιά ή την αριστερά? Στη μεσαία. Τρεις έχουμε. Στη μεσαία. Παιδιά, υπάρχει μία απέναντι και άλλες δύο απέναντι. Εγώ αυτό θυμάμαι. Όχι, τρεις είναι μέσα στο στούντιο και μία είναι του ηχολήπτη απέναντι. Μην με μπερδεύεις τώρα. Τέλος πάντων. Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις που κάθεσαι? Ξέρω που κάθομαι, ναι. Ακριβώς ξέρω που κάθομαι. Πες μας και τι κάνεις, όποιος θέλει να σε δει. Εγώ στο έχω πει και εκτός αέρα, σε είχα παρακολουθήσει πριν πόσα χρόνια είναι, τρία που σε είχα δει εδώ. Δεν ξέρω πότε ήρθες. Δύο. Είχες κοντό μαλλί. Τώρα δεν έχεις κοντό μαλλί. Τρία χρόνια, όχι. Μεγάλο επιτέλους, το περάσαμε. Μεγάλο το μαλλί και ακόμα δεν σε ξαναείδαμε. Να μας πεις πότε μας έρχεσαι να σε δούμε. Με τον Ανδρέα, χωρίς τον Ανδρέα, δεν ξέρω. Θα σας πω.
Κοίταξε, τώρα ο Ανδρέας θα έχει την παράστασή του, σε όλη του παράσταση το Δεκέμβρη στην Θεσσαλονίκη και εγώ τον Ιανουάριο. Αλλά μέχρι τότε, για να μην σας αφήσω να περιμένετε τόσο πολύ, θα παρουσιάσω τώρα στο 8-Ball μια βραδιά stand-up comedy, το open mic που κάνουμε τέλος πάντων, που διοργανώνουμε με τον Ανδρέα, το Θεσσαλονίκη open mic. Οπότε την πρώτη Παρασκευή του Νοέμβρη, στο 8-Ball πάνω, θα σας περιμένω με χαρά. Αυτό είναι μέρα έχουμε? Όχι. Α, πρώτη Παρασκευή είπε. Παρασκευή, ρε. Α, ναι, okay. Πρώτη Παρασκευή του μήνα. Και disco party και τέτοια, μήνα. Ναι, ξέρω. Α, μετά disco party πάνω θα πάμε να δούμε παράσταση. Ήσυχα και όμορφα και stand-up και να γελάσω και μετά disco party. Πόσα ακόμα, ή να μην το ρωτήσω, επεισόδια θα δούμε. Αριθμό μπορούμε να έχουμε. Δεν θα πω τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Ούτε δεν. Εντάξει. Δεν σε πιέζω, δεν σε δωροδοκώ. Όχι. Δικό μας κορίτσι. Όχι, να με δωροδοκίσεις μπορεί και να σου πω ναι, αλλά δεν έχω ακούσει κάποια καλή πρόταση. Τώρα πώς δεν λέω. Αν σου έφερνε ένα καναπέ. Α, κοίταξε, τώρα μιλάμε. Τώρα να το συζητήσουμε λίγο πιο σοβαρά. Ναι, αλλά θα τον έπαιρνα πίσω γιατί πρέπει να τον πάω στον Ηρακλή. Α, δεν θα σου πω πόσα επεισόδια βγαίνουν. Μετά βλέπω να με κυνηγάς μαζί με τον Ανδρέα. Ναι, παιδιά, δεν γίνεται. Εντάξει, δεν μπορώ να κυνηγά πολύ κόσμο. Έχει βάλει το μετά, ξέρει, ζεσταίνω, μικρό, να μπορώ να κρυώσω. Δεν είναι πρόβλημα. Ναι, και με το τζιν δυσκολεύτηκε εκεί, δηλαδή σε λυπήθηκα. Λέω, τι βάζω τώρα και κάνει. Τρέχει εκεί πέρα να το. Τι να κάνω, με τις ανάγκες του γυρίσματος. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα σε πάρω να ξέρεις ότι την επόμενη φορά που θα βρεις κλείσιμο στο κινητό, ναι, θα έχει βάλει γκόλ ο Μιχάλης ο Γιαννίτσης. Ωραία. Και θα σου πω Ήρα. Όχι, τότε δεν κατάλαβε. Θέλω να με πάρει ο ίδιο ο Μιχάλης ο Γιαννίτσης να μου πει. Και να σου πει ότι ήσουν πολύ μπροστά. Πολύ. Ναι. Ήμουν αμυντικό, δεν είχα στον ήλιο μοίρα να βάλω γκολ και τώρα μου το είπε και εγώ έβαλα. Εντάξει. Αυτό θέλω, κατάλαβε. Αυτό είναι πιο σωστό. Εντάξει. Είμαι γούρι, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Η πίτσα καλή ήταν. Ήταν τρεις διαφορετικές. Η μία δεν μ' άρεσε, αλλά δύο, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, καλά. Στην παραγωγή ήταν τα παράπονα. Για να... μια και ρώτησε, γι' αυτό. Ήρα μου, κάτσε να, όπως πώς το λένε, όπως σε υποδέχτηκα, το έχουμε τελειώσει, ναι. Έτσι να σε χαιρετήσω, άκου πώς θα σε χαιρετήσω, άκου. Δεν είναι πολύ ωραίο. Α, πάει, αφήστε το. Δηλαδή, τι τυχερή που είσαι, ρε. Έχεις ακούσει κανένα να λέει έτσι με χιλιάδες Γιώργος, ποτέ. Όχι, η αλήθεια είναι πως όχι. Αλλά άμα σε λένε Άρη, ας πούμε, σαν άντρα το έχεις ακούσει. Δεν είναι. Είναι Αριστίδης, είναι Αριστοκλής, είναι Αριστοφάνης, είναι Αριστοτέλης. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Δεν είναι Άρης και το. Καλά, λέω εγώ ρε παιδί μου, μια και το είπαμε, ναι. Ναι, όχι, όχι. Εντάξει, αυτό. Ο Θεός Άρης, αλλά πώς δεν υπάρχει στη μυθολογία. Ως όνομα δεν έχουν βαφτίσει κανέναν Άρη, σκέτο. Τι λες, μωρέ, εμένα πώς με βαφτίζαν Ήρα. Εσύ είσαι δικιά μας, είπαμε, τέλος, άσε τώρα. Καλά, εντάξει, έλα, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε δυνατά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Να τα πάλι τα Ήρα. Πες τα παιδιά λίγο να ηρεμήσουν, να αποχαιρετιστούμε, φωνάζουνε. Λοιπόν, τώρα τι έχεις, προβίτσα? Τώρα έχω πρόβα, ναι, και πρέπει να φύγω, γι' αυτό και όλες είμαι λίγο διαστημική. Ωραία, σε κλείνουμε γενικά. Να φύγω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάντα τέτοια. Να πάντα τέτοια καλά, και τα χαιρετίσματά μας και την συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στον αδερφό Ανδρέα που τραβάει όλα αυτά που τραβάει μαζί σου. Τίποτα δεν θα του πω. Καλά, τον δεν θα τηλέφωνο. Δώσω τίποτα, να κάτσει να τίποτα. Εύκολος, και να ό,τι έχει μέσα στο σπίτι να το πάει στην παρέα να μην έχεις που να κουμπίσεις. Αχ, τι γλυκούλης, άντε φυλάκια, κλείνω. Φυλάκια, καλό βράδυ. Έλα, γεια, γεια. Όπως καταλάβατε, δεν γίνεται να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Εκπληκτική, είναι εκπληκτική η Ήρα Κατσούδα. Η Ήρα μας πλέον, έτσι, δηλαδή νομίζω την έχει αγαπήσει όλος ο κόσμος μαζί με τον Ανδρέα, μην τον ξεχνάμε, και από εβδομάδα βλέπω να τα λέμε και μαζί του εδώ στην εκπομπή, γιατί και αυτός πρωταγωνιστής αυτά τα εκπληκτικά βιντεάκια με τους καναπέδες και με όλο το κόνσεπτ. Ακούσαμε και λεπτομέρειες, έπρεπε να τη δωροδοκίσουμε λίγο παραπάνω για να μας πει κάτι. Χρήστο δεν μιλούσε τίποτα εκεί. Ωραίο. Ωραίο είναι όλο αυτό που συμβαίνει και μας βάζει άλλο χρώμα, ρε παιδί μου, λίγο να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα με τα ίδια και τα ίδια. Όσον αφορά την ατζέντα μας, θυμίζω, πέρα από τα τρία αυριανά, δηλαδή 4:30 Ηρακλής Απόλλων Σμύρνης στο Καφτατζόγλιο, θα είμαστε εκεί για συνδέσεις, για ενημέρωση από το παιχνίδι. Στις 6 θα ενημερώνεστε από το Δημήτρη Λεφάκη μέσω του Λίμπερο 107,4 για το Ηρακλής Καρδίτσα, σημαντικό μάτς στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική.
Στις 6 υπάρχει και αυτό το φιλικό του Ηρακλή στο Βόλι με την Κομωτινή, στη Μίκρα. Στα υπόλοιπα, στις ακαδημίες υποδομές, τμήματα υποδομής του Βολεϊκού Ηρακλή, την Κυριακή στο Κατσάνιο στις 4 Ηρακλής Νέστορ για την πρώτη αγωνιστική των παιδών. Όσον αφορά τις κορασίδες, ο Ηρακλής θα υποδεχτεί αύριο στις 4 τους μαχητές Πεύκων. Η δεύτερη ομάδα των κορασίδων στις 7 αύριο, και καλή τους επιτυχία, κόντρα στην ΜΕΝΤ, που πάμε μετά. Πάμε στους εφήβους. Τη Δευτέρα, 15 του μηνός, στο Κατσάνιο, 9.30 ΑΕΝ Πανοράματος Ηρακλής. Για την δεύτερη εθνική γυναικών, την Κυριακή στο Κατσάνιο, Ηρακλής Αριστοτέλης Επανομής στις 6. Ο Ηρακλής που κέρδισε μέσα στα Μουδανιά την πρώτη αγωνιστική 0-3 και αύριο υποδέχεται, άντε πάλι αύριο, την Κυριακή στις 6 υποδέχεται τον Αριστοτέλη. Και τι άλλο έχουμε, αυτά για την βολεϊκή ατζέντα Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Θυμίζω σε λίγο για τις 8 είναι το ραντεβού για τον κόσμο του Ηρακλή από την αυτόνομη θύρα 10. Καλούμε όλο το λαό του Ηρακλή σύσσωμα στο Κατσάνιο για ανοιχτή γενική συνέλευση. Η ανακοίνωση για σήμερα Παρασκευή από τις 8 και μετά. Εκεί που γίνεται ο κακός χαμός είναι στο βόλεϊ, όχι στο βόλεϊ του Ηρακλή, στο βόλεϊ γενικότερα, στην Volley League. Τα έχουμε πει αρκετές φορές, απλά πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Αν δεν κάνουν ξανά κλήρωση, το συζητούσαμε εδώ πρόσφατα και με τον Σωτήρη Σωτηρίου, τον ακραίο του Ηρακλή, τότε θα μιλάμε για τερατούργημα. Ήταν 12 οι ομάδες, το καλοκαίρι έμειναν 11 γιατί έφυγε ο Εθνικός, τώρα φεύγει και ο Ηρακλής Χαλκίδας. Τι θα κάνουν, θα συνεχίσουμε 10 ομάδες και θα έχουν 2 ρεπό στην ομάδα, γίνεται αυτό ρε Χρήστο, δεν πρέπει να ξανακάνουν κλήρωση. Κανονικά, με αγωνιστικές. Και από την άλλη, προφανώς φαντάζομαι ότι θα αλλάξει και το σύστημα. Θα έχει play-off 1-8, δηλαδή ο 9 και ο 10 απλά μένει στην κατηγορία και οι άλλοι 8 θα παίξουν play-off. Από τη στιγμή που ήταν 12 και φεύγουν οι 2, πάει να πει ότι δεν υπαβιβάζονται άλλοι. Δεν ξέρω. Μπάχαλο, έτσι πως τα κάνανε. Αλλά αν αυτό είναι πρωτάθλημα, Ελλάδα. Στην Β' Εθνική 28 αυτού και βγαίνω. Στη Volley League πήρα αναβολή ούτως ή άλλως μια εβδομάδα και ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα, μπορεί να ξαναγίνει κλήρωση. Ό,τι να είναι. Τι καλός που είναι ο ψηλός, είδες. Μου φέρε και επιδόρπιο. Τι καλός που είναι. Όπου ψηλός, Γιάννης Γιαννούλης. Μαζί με... Ο Σταύρος ήρθε. Μαζί με Σταύρο Κόλκα. Εδώ είναι έτοιμοι και οι δύο. Στο δικό τους ραντεβού μαζί σας, στο ντουέτο του Λίμπερο 107,4 που ακολουθεί. Πρώτο Θεός, αύριο θα είμαστε στα γήπεδα, αρχής γενομένης από το Καφταντζόγλιο 4.30 στο φιλικό με τον Απόλλωνα Σμύρνης του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.